Η BMW Ελλάς συνεχίζει να στηρίζει ενεργά το αξιόλογο έργο του ΣΕΓΑΣ και ως επίσημος χορηγός του 32ου Μαραθωνίου της Αθήνας, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, παραχωρεί στόλο αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών BMW για τις ανάγκες μετακίνησης των διοργανωτών. Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρωτοποριακό i3, το πρώτο premium ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μηδενικούς ρήπους, θα πρωταγωνιστήσει και ακόμα μία φορά και κατά τη διάρκεια των αγώνων, καθώς θα συνοδεύει τους πρώτους δρομείς. Με την BMW i, το BMW Group έχει εξελίξει νέες φιλοσοφίες στο σχεδιασμό και στα συστήματα κίνησης οχημάτων, ανατρέποντας έτσι τους κανόνες και διαμορφώνοντας το μέλλον της ατομικής μετακίνησης και της απόλυτης οχημικής απόλυτης. Ουσιαστικά, πέρα από την προβολή του μαραθωνίου δρόμου, προβάλλει την ίδια την Ελλάδα. Θεωρώ πολύ σημαντικό, λοιπόν, που η BMW υποστηρίζει τον μαραθώνιο της Αθήνας και εγώ ως πρωταθλήτρια, για μένα αυτό και ως Ελληνίδα βεβαίως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι φτιάχτηκε μία ομάδα. Η BMW Team Ελλάς, η οποία θα τρέξει στον μαραθώνιο, στα 5 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα. Και ο τρίτος λόγος είναι που με εμπιστεύτηκε να καθοδηγήσω όλους αυτούς τους δρομείς για να αγωνιστούν την Κυριακή. Αναφερόμενοι λοιπόν στις προπονήσεις, θέλω να πω ότι υπήρχε ένα πάρα πολύ ζεστό κλίμα. Δηλαδή, οι άνθρωποι της BMW έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για να γίνει μια ομάδα με ενότητα, μια ομάδα με ένα κοινό όραμα. Κάνανε προπόνηση, κουράστηκαν. Τους έβαλα κάποιες φορές περισσότερα χιλιόμετρα, κάποια λιγότερα. Κάποιοι ξεκίνησαν να τρέχουν λίγο, να περπατάνε. Αλλά όλοι στο τέλος ολοκλήρωναν την προσπάθεια και την προπόνηση που τους είχα βάλει. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να πόναγαν, μπορεί να τραυματιστήκαν λίγο, μπορεί κάτι να πάθανε. Όμως επέμεναν και ήταν εκεί να γυμναστούν, γιατί νομίζω ότι ήταν ένα πάρα πολύ ζεστό και υπέροχο κλίμα που για μένα ήταν τιμή μου να είμαι μαζί με αυτή την ομάδα, με αυτούς τους ανθρώπους και είμαι σίγουρη ότι την Κυριακή όλοι θα βγουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, είμαι απόλυτα σίγουρη, με ένα πλατή χαμόγελο επιτυχίας, χαράς, απόλαυσης, γιατί γενικά ήμασταν όλο αυτό το διάστημα έτσι. Εγώ τουλάχιστον αυτό ένιωθα, αυτό ήθελα να δώσω και όλοι με υγεία την Κυριακή στο Παναθηναϊκό Στάδιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπεβέτη. Και βεβαίως εγώ θέλω να δώσω στην εταιρεία αυτό το βιβλίο, το Μαρία Πολύζου, «Ψυχείτε και σώματι», το βιβλίο αυτό, να εμπνευστούν ακόμα περισσότερο οι άνθρωποι της BMW για να δώσουν περισσότερο στην Ελλάδα, στον μαραθώνιο και πραγματικά σε όλα αυτά τα μεγάλα ιδεώδη που πρεσβεύει ο μαραθώνιος δρόμος και γενικά ο αθλητισμός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.